Κύριε Κουτσογιαννάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που κατέβηκα πάλι κάτω. Είπα, αγαπημένο ραδιόφωνο. Μετά τη πρόεδρο εδώ πέρα δίπλα μου, την κυρία Αρώνη. Κάνετε πάσα. Είναι εδώ και η πρόεδρο μα. Η οποία επίση είναι πολύ καλή οδηγό και ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου. Θα είναι παρούσα την Κυριακή. Έχουμε ένα πολύ ωραίο event την Κυριακή. Πανελλήνιο event. Το Rally Amazon λοιπόν στο Ηράκλειο Αττικής. Να ενημερώσουμε τον κόσμο όλο. Το οποίο πέρσι είχε φιλοξενηθεί από το γειτονικό Δήμο τη Φιλαδέλφια. Φέτο έρχεται εδώ στο Ηράκλειο. Διοργάνωση που γίνεται από τη ΦΥΛΠΑ. Δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που έρχεται η ΦΥΛΠΑ στο Ηράκλειο. Είχαν έρθει και στα Ηράκλεια, ναι. Όπου ο κόσμος το αγάπησε, το αγκάλιασε και μας είχε ζητήσει από τότε το επόμενο ραντεβού πότε θα είναι. Έκτοτε κιόλας η ΦΥΛΠΑ είχε κάνει και εδώ πέρα με το ραδιόφωνο σας και συνεργασία. Είναι χορηγός επικοινωνίας στο ραδιόφωνο. Σε όλα τα event που κάνουν. Σε όλα τα event, όπως λέγεται. Μέχρι τον Άφλιο είχε φτάσει χάρη μας, έτσι δεν είναι. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Υπάρχει μια αγάπη λοιπόν εκατέρωθεν. Στα παλιά αυτοκίνητα πρέπει να πούμε, γιατί να το τονίσουμε αυτό, ότι μιλάμε για αυτοκίνητα που είναι παλιά. Άνω των 30 ετών. Έτσι, αγαπημένα. Οπότε την Κυριακή λοιπόν σας περιμένουμε όλους από τις 10 η ώρα. Στο χώρο, για να ξέρουν και όλοι οι Ηρακλώτες και όλοι οι περισσότεροι ξέρουν εδώ στις όμορες περιοχές την περιοχή της Λαϊκής της Παρασκευής. Έτσι. Κουντουριώτου και Μελίνας Μερκούρη. Εκεί θα είναι όλα τα πληρώματα. Περιμένουμε περί στο τα σα. Στο γνωστό ρολόι. Στο γνωστό ρολόι στην είσοδο του Ηρακλείου. Μπράβο, Μερούλα, εννοείται. Στην είσοδο του Ηρακλείου περιμένουμε περί τα 40 πληρώματα. Όπου οι οδηγοί, λόγω και του εξού και το Rally Amazon, θα είναι αποκλειστικά γυναίκες, μάλλον και ο συνοδηγός. Για μία ώρα θα μπορούμε να τους θαυμάσουμε όλους, να δούμε όλα τα αμάξια, να μπούμε μέσα, να χαρούμε. 10 με 11 και 11 η ώρα δίνεται η έναρξη του ράλι, το οποίο θα περάσει μέσα από τους δρόμους του Ηρακλείου. Νομίζω 12. Τελικά εγώ 11.30 έχω πιστό στο σποτάκι να το βρούμε. Τελικά θα γίνει 11. Ωραία. Εγώ αυτό ήθελα να το... Να το τονίσουμε αυτό. Να το τονίσω από πριν, γιατί εγώ 12 νόμιζα, αλλά τελικά θα γίνει 11. 10 με 11 θα δούμε τα αμάξια, 11 η ώρα θα ξεκινήσει το ράλι. Το οποίο θα Βόλτα είναι ουσιαστικά. Ράλι σε εισαγωγικά. Ναι, δεν θα τρέχει κανένα, μην φανταστείτε, έτσι. Εννοείται. Βόλτα όπου όλοι οι δημότες θα μπορούν να τα θαυμάσουν. Έτσι, να βγείτε από το σπίτι σας και να θαυμάσετε αυτά τα υπέροχα αυτοκίνητα. Πολύ σωστά, Ελίζα. Θα ξεκινήσει λοιπόν παράλληλα με τη Μελίνα Μερκούρη μέχρι και την πλατεία του Ηρακλείου στο τρένο. Αριστερά Πρασίνου Λόφου μέχρι τέρμα πάνω στην Πλαπούτα. Πλαπούτα αριστερά. Και κάθετα στην Πευκόν πάλι αριστερά. Ηλέκτρας Αποστόλου δεξιά. Μετά θα βγούμε μέσω της Χελμού στην οδό Ηρακλείου, κάθοδος Ηρακλείου αριστερά, στην Ιφηγενίας δεξιά, έξοδος Εθνική που θα κάνουν τη βόλτα μέχρι τη Βόρεια Αττική και μετά πάλι πίσω. 2 η ώρα θα είναι ξανά πίσω τα πληρώματα στο ίδιο σημείο της έναρξης, Κουντουριώτου και Μελίνας Μερκούρη, όπου 2 η ώρα περιμένουμε και την πρόεδρο τη Μέρη και άλλους εννοείται από το Δήμο, θα δώσουμε τα έπαθλα στις ομάδες. Οπότε, με λοιπόν, ένα κέρασμα και για το μένα κέντρικα και εκεί για θα τους είμαστε. Ανθρώπους. Θα έχουμε και μπάνια και δημοσιογράφους, όλοι εκεί θα είμαστε. Οπότε εννοείται, για εννοείται. Να συνοψίσουμε λοιπόν, μπορεί ο κόσμος να έρθει από τις 10 το πρωί στο ρολόι, όπως είπαμε, για να δει τα αυτοκίνητα, να τα θαυμάσει. Και ωραία είναι να έρθουν και γονείς με τα παιδιά του. Να βγάλουν φωτογραφίες. Ακριβώς αυτό, να βγάλουν φωτογραφίες τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν αυτά που είναι μύθι μερικά αυτοκίνητα από αυτά, έτσι, ουσιαστικά. Πολλά είναι και 60 ετών. Εντάξει, πάνω στα Ηράκλεια, μέρη θυμάσαι. Είναι απίστευτα. Και φωτογραφίες βγάλαμε. Πολλές. Είναι απίστευτα. Τώρα περιμένω την Κυριακή ακόμα περισσότερες. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Αυτό είναι βασικό. Ο καιρός θα είναι καλός, οπότε θα περάσουμε τέλεια. Και παράλληλα, όσοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να έρθουν μέχρι εκεί, μπορούν μέσω της διαδρομής που είπαμε, το οποίο μπορούν να το δουν και από το site του Δήμου, να βγουν στο μπαλκόνι και να δουν όλη αυτή την οδή που θα περάσει των αυτοκινήτων μέσα από τους δρόμους του Ηρακλείου, το οποίο θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event. Εγώ θα πάω στο σπίτι της Άννας να πιω καφέ από το πρωί, θα περάσει από την Πευκόν ωραιότατα. Η Άννα πού είναι, σε ποιο ύψος? Στην Πευκόν. Α, τέλεια, στο πιο ωραίο σημείο. Έτσι, ακριβώς. Εκεί νομίζω ότι είναι πρέπει, έχει ωραία βεράντα. Μια χαρά καφέ θα πιούμε. Το καλύτερο καφέ, εννοείται. Εσείς είστε καλύτερες, Ελίζα. Έτσι. Υπάρχει χώρος. Υπάρχει, έχει μεγάλη βεράντα. Μας καλημέρι, μάλλον θα πάμε και εμείς. Εγώ ξέρω. Εγώ είμαι, πώς το λένε, πάντα προσκεκλημένη. Έτσι, πάντα προσκεκλημένη. Οπότε κάνουμε και το αυτό που θέλανε οι πολίτες, να ξανάρθει ξανά η ΦΥΛΠΑ με τα αυτοκίνητα τώρα σε πολύ μεγαλύτερο event εδώ στο Ηράκλειο, οπότε θα τους έχουμε ξανά εδώ. Ευχαριστούμε το ραδιόφωνο
πάρα πολύ, που θα καλύψει και την διοργάνωση εκεί με τα μπάνερ και για, που είναι χορηγός επικοινωνίας στη Φίλπα και έχει κρατήσει ζεστή αυτή τη σχέση που είχε ξεκινήσει τότε. Με μια έτσι πολύ καλή σχέση είναι και με τον πρόεδρο της Φίλπα. Πολύ σημαντικό. Γιατί και, και έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό που. Ο κύριος Κοζανίτης, να τον αναφέρουμε. Ο κύριος ο Κοζανίτης. Αλλά και τον αντιπρόεδρό μας. Αυτό πήγα να πω. Αντιπρόεδρος ο κύριος Κεϊπίνος. Όπως έχει και ο ίδιος αμάξι. Γι' αυτό, επειδή τα αγαπάει πάρα πολύ, γι' αυτό νομίζω πρέπει. Είναι υποχρεωτικό να το πούμε και να το τονίσουμε και αυτό. Οπότε σε ευχαριστούμε όλους. Έτσι, για το μοναδικό θέμα που θα απολαύσουμε. Και ξανά το ραδιόφωνο που κρατάει ζεστή τη σχέση πλέον από τότε. Έτσι. Έτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί, σας περιμένουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και συνεχίζουμε με ένα πολύ δυνατό, συγγνώμη Ελίζα, να το πω. Μετά Απρίλιο ή Μάιο έχουμε 3-on-3. Μετά ετοιμαζόμαστε.